Πορεύονται τα κλειστά κέντρα. Υπάρχει. Δεν υπάρχει, κύριε Τραφιλίδη. Και αυτό τα με το ονομάσατε ελεγχόμενα. Αυτό. Κύριε Τραφιλίδη, ο κύριος Πέτσαστες, κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγήκε στο briefing το επίσημο της κυβέρνησης και είπε κλειστές δομές. Το είπε. Κλειστά κέντρα. Ναι, το είπε. Αλλά επειδή εσείς διαβάζετε μόνο την Αυγή. Ναι. Μόνο την Αυγή διαβάζετε. Διαβάζετε μόνο την Αυγή. Καταργήσατε το Υπουργείο και δεν μόνο αυτά που είπε ο Οι νησιώτες θέλουν αποσυμφόρηση. Σέμα δεύτερο. Σέμα δεύτερο. Παρακαλώ. Έχω εδώ μπροστά μου το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το γραπτό. Όχι το προφορικό, το γραπτό. Mm-hmm. Λέει λοιπόν στη δεύτερη παράγραφο του προγράμματος για το μεταναστευτικό. Καθιερώνουμε κλειστά κέντρα προσωρινής κράτησης, πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας, όπου μέσα σε 6 εβδομάδες το αργότερο, όπου ψηφίστηκε από το νέο νόμο για το άσυλο, θα ολοκληρώνεται τη διαδικασία εξέτασης κλπ. Κλειστά κέντρα. Εδώ είναι. Όποιος θέλει να το δει. Ναι, το είχε πει και την καπεδίωτη λοιπόν, παράθεση. Κλειστά κέντρα. Αυτό υποσχεθήκαμε προεκλογικά. Αυτό ωραία. Κάνουμε μετεκλογικά. Μάλιστα. Έχετε άλλη απάντηση, γιατί θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα. Θέλω να απαντήσω σε κάτι άλλο. Πάτε για ένα σχέδιο, ας πούμε, είχαμε σύνδεση με τον Γιώργο Κρατημένο, ήταν απεσταλμένος μας στη Μόρια. Στην Μόρια αυτή τη στιγμή υπάρχουν 22.000 άνθρωποι. Ο Περιφερειάρχης είπε 27. 27. Ας κρατήσει. Κρατάει 22 που μας είπε ο απεσταλμένος μας. Ακούω ότι λέει ο απεσταλμένος μας, εκεί τον οποίο εμπιστευόμαστε. Θα μεταφερθούν σε ένα κέντρο που θα είναι 5.000 κατοίκων, σε ένα κλειστό κέντρο 5.000 ανθρώπων. Οι 17.000 τι θα γίνουν πρώτον και δεύτερον, αν όντως πιστεύουμε ότι θα καταφέρετε να φτιάξει η κυβέρνηση μέσα σε 3 μήνες. Τα κέντρα. Αν θα είναι έτοιμα. Αν είναι ο χρόνος αρκετός. Λοιπόν, είναι περαισιόδεξα όλα αυτά που παρακολουθούν. Πρώτη απάντηση. Για ποιο λόγο έχουν όντως περισσότερο κόσμο τα νησιά σχέση με πριν? Γιατί δεν γίνεται αποσυμφόρηση προς την ενδοχώρα. Ναι, για να απαντήσω στον κύριο Τρενταφυλλίδη που μου κάνει κριτική. Για ποιο λόγο. Την αποσυμφόρηση εσείς πρέπει να την κάνετε όμως. Ναι, όταν όμως η Τουρκία στέλνει μαζικά μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, υπάρχει πρόβλημα, κύριε Κούντρα. Διότι οι ροές από τον Ιούλιο και μετά έχουν αυξηθεί κατά 270%. Αυτό το λέτε, τώρα μισό λεπτό, κύριε Γκρεμάκη. Λοιπόν, όταν λοιπόν η Τουρκία ότι στέλνει. Η Τουρκία στέλνει μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Τι είναι, πρώτη φορά τα ακούτε? Δεν τα ακούω πρώτη φορά, αλλά. Έχει πει ο Πρωθυπουργός τόσες φορές ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης και μοχλό. Άσκηση πίεση στο μεταναστευτικό. Είναι, δεν το έχει πει. Είναι διαφορετικό το και προς την Ευρώπη, ναι, φυσικά. Το ασκώ πίεση στην Ευρώπη και διαφορετικό αποσταθεροποιώ την Ελλάδα. Όταν, κύριε Κούτρα, ασχολείται όλη μέρα το λιμενικό, ο στρατός, η αστυνομία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και Αυτοδιοίκηση με το μεταναστευτικό, ποιος αποσταθεροποιείται? Τι θα γίνουν οι υπόλοιπες 17.000, 18, 20 λοιπόν, που θα μείνουν? Άρα αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Γιατί ο κόσμος φοβάται όταν, εκεί, ότι και η Μόρια θα μείνει όταν, και το καινούριο κέντρο. Η Μόρια θα κλείσει. Το έχουμε πει πολλές φορές. Η Μόρια θα κλείσει. Θα κλείσει. Γι' αυτό κάνουμε κλειστά κέντρα. Μάλιστα, σε αρκετά σας νησιά. Σας είπα, πού θα πάνε οι άλλοι? Όταν λοιπόν δεχόμαστε κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ για το μεγαλύτερο αριθμό, και ισχύει αυτό, για το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών αυτή τη στιγμή στα νησιά, για ποιο λόγο υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός? Διότι γίνεται ακριβώς αυτό που ο Μητσοτάκης στην 1η Ιουλίου του 19 που διάβασε ο κ. Τρενταφυλλίδης, ότι δεν γίνεται αποσυμφόρηση προς την ενδοχώρα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Άρα οι υπόλοιποι θα πάνε προς την Ελλάδα. Αυτά τα ιδεολογήματα και αυτές τις οφιστίες από πού και πού είναι? Είναι δύσκολο να το καταλάβετε. Κριστιανέ μου, 7 μέρες θα μου επιτρέψετε να έχουμε μια απάντηση. Την αποσυμφόρηση πρέπει να την κάνει η κυβέρνηση όμως, όχι ο Τρενταφυλλίδης τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την κάνει. Και εγώ απαντώ. Ο λόγος που μόλις έχουν γεμίσει. Μόλις δηλαδή το κλειστό κέντρο θα φύγουν οι υπόλοιποι 17.000 στην ενδοχώρα. Ο λόγος που έχουν γεμίσει λοιπόν τα νησιά είναι διότι δεν κάνουμε αυτό για το οποίο μας κατηγορεί ο κ. Τρενταφυλλίδης τώρα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Και η αποσυμφόρηση θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς δεν θα μείνουν στη Λέσβο. Προφανώς δεν θα μείνουν στη Λέσβο 27.000. Μάλιστα. Θα πάνε και αλλού. Το πού θα πάνε θα ανακοινωθεί αρμοδίως από το Υπουργείο. Άρα θα μεταφερθούν και θα κλείσει πολιτικής. Η Μόρια θα κλείσει. Θα γίνει κλειστό κέντρο στη Λέσβο, θα γίνει κλειστό κέντρο στη Σάμο, περιοχές που ανακοινώθηκαν χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Παρά τις αντιδράσεις. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, κύριε Κούτρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Ορίστε, κύριε Τρενταφυλλίδη. Αέρας κοπανιστός και πράσινα άλογα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, τους πολίτες, τους νησιώτες. Τα κάνανε μπάχαλο, τα κάνανε θάλασσα. Ακόμη και οι δημοσκοπήσεις που δίνουν 25-35-45 μονάδες μπροστά τη Νέα Δημοκρατία επισημαίνουν ότι το νούμερο ένα ζήτημα στο οποίο μετρήθησαν, εζυγίστησαν και ευρέθησαν, όχι ανεπαρκείς, από ανίκανοι έως άχρηστοι, αναποτελεσματικοί, αλλάζοντας 5 ηγεσίες στο αρμόδιο, φτιάχνοντας, διαλώντας και ξαναφτιάχνοντας. Βρήκαν μετά την ιστορία με τις ΜΚΟ στο σύνολό τους. Προσπαθούν
με επικοινωνιακά τεχνάσματα να λύσουν ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, στο βαθμό που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λέει ότι το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού μετακινείται. Άρα ροές θα έχουμε. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους με ενιαία θέση, ενιαία αντίληψη, ενιαία άποψη κλπ. Τι θα κάνουν? Θα κάνουν άλλες 5 μόργες. Γιατί? Όταν ξεκινούσαν δεν ήξεραν που πήγαιναν και όταν έφτασαν δεν ήξεραν που βρισκόταν. Κάνουμε απελάσεις, δεν ενδιαφέρονταν. Απελάσεις. Δεν... Ξέρετε τι σημαίνει απελάσεις? Θα κάνετε απελάσεις τι? Θα κάνουμε. Ναι, θα κάνετε. Αυτοί γιατί που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας θα φεύγουν πίσω. Εγώ σας ρωτώ, κατηγορούσατε το ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε ελάχιστες επιτροπές. Τώρα θα σταματήσετε το κύριο Κυριανάκη. Είστε υπέρ των κλειστοκέντρων? Είστε υπέρ των κλειστοκέντρων ή όχι? Κύριε Κυριανάκη, αφήστε τώρα τις ασφαλίστικες μεθόδους τώρα. Να το αφήσω. Ποιες? Είστε υπέρ των κλειστοκέντρων? Τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας που θα τους κάνετε, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι αλλιώτικα, που είναι ο Στεφανής, που είναι ο Κουμουτσάκος. Θέλω εγώ να καταλάβω πιο δυνατή φωνή. Κύριε Κυριανάκη, θα έχετε ο κόσμος ενοχλείται. Είναι υπέρ των κλειστοκέντρων. Εμένα όχι, θα πείτε Κυριανάκη στον κόσμο, στους νησιώτες, ναι, αποσυμφόρηση θα κάνετε. Όχι. Ο Κούτρας και ο Τσούνος σε ρώτησαν, Κυριανάκη, τους υπόλοιπους 17.000 από τη Μόρια πού θα τους πας? Γιατί δεν το λες στον κόσμο? Και απάντησα ότι το Υπουργείο Μεταφράσεων. Πράσινα άλογα, κοπανιστό αέρα. Πού θα του πάρει? Παρακαλώ, ήρεμα. Θα του στείλει στην Τουρκία, πού θα του πάρει? Παρακαλώ, ήρεμα. Πού θα του πάρει? Δεν ακούτε ένα τραμπούκο, δεν πάει συζήτηση. Είπε ο είσαι άθλιο. Ένα τραμπούκο, δεν είσαι άθλιο. Κύριε Τεραφιλίδη, παρακαλώ. Ρωτώ τον τραμπούκο, δεν θα φιλίδη. Κύριε Κραμπούκο, μπορούμε να αποφύγουμε του προσωπικού χαρακτήρε. Αν είναι υπέρ των κλειστοκέντρων. Σεβαστείτε εμά, παρακαλώ και οι δύο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, να παραμείνει η Μόρια ως έχει. Δεν υπάρχει μόνο το θέμα της Μόριας. Άκουγα το πρωί το Μηταράκι. Τον ρωτούσε ο Γιώργος Παπαδάκης, πριν από ένα μήνα υποσχεθήκατε επιστροφές στην ενδοχώρα. Σήμερα μας λέτε καμιά επιστροφή στην ενδοχώρα. Θα δούμε τι θα κάνουμε για να τους μοιράσουμε. Έχετε πολιτική, έχετε σχέδιο, έχετε απάντηση. Τέλος, απαντά, Κυριανάκη, κλείσαμε. Και παρακαλώ, θα ήταν πολύ χρήσιμο, επειδή είστε νέοι άνθρωποι και οι δύο, μην κάνετε προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Μην κάνετε τα ίδια. Ήρξα το χειρόν αδίκων ο Κυριανάκης. Μην κάνετε το παρακαλώ, ό,τι βλέπαμε σαν τα παλιά. Η ένταση υπάρχει σε μια συζήτηση. Δεν απαντάει. Το ρωτήσατε 15 φορές. Από τη Μόρια λέτε θα φύγουν 17.000. Ρωτώ, αφήστε τον Τριανταφυλλίδη. Πέστε στους νησιώτες που θα τους πάτε. Κάνει, πού θα τους πάτε τις 17.000. Το Υπουργείο Μετανάστευσης. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβεις, άνθρωπέ μου. Είναι τόσο δύσκολο. Όχι, δεν κατάλαβα. Για έχεις πρόβλημα κατανόησης? Για ξανά, έχω πρόβλημα. Με σένα ειδικά έχω τεράστιο ζήτημα κατανόησης. Το βλέπω, το βλέπω. Πού θα τους πάτε, τι θα τους κάνεις, θα τους δυσκολώσεις. Απάντηση ο κύριος Κυριανάκης για να ολοκληρώσουμε, παρακαλώ. Απάντηση τώρα σε αυτό που είπατε. Εγώ ξέρω ότι από τότε που ανέλαβε ο Μηταράκης το Υπουργείο Μετανάστευσης, έχουμε δει συγκεκριμένες κινήσεις. Έχει υπάρξει η κίνηση για το πιλωτικό φράγμα στα τέσσερα σημεία που υπάρχουν οι περισσότερες διελεύσεις. Δηλαδή, Σεκό, Σάμο, Χίο, Λέσβο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κίνηση. Είναι ένα ακόμη εμπόδιο. Δεν είναι όλη η λύση, είναι ένα ακόμη εμπόδιο. Υπάρχει ανακοίνωση για τα κλειστά κέντρα. Κλειστά κέντρα υποσχεθήκαμε, κλειστά κέντρα ξεκινούν. Μάλιστα. Υπάρχει ο νέος νόμος για το άσυλο. Σε λίγες εβδομάδες πλέον απορρίπτονται οι αιτήσεις ασύλου της πλειοψηφίας που δεν είναι πρόσφυγες και είναι παράνομοι μετανάστες και έχουν αρχίσει. Μα ήδη. Μα πόσο άχυρο και σανό θα συνεχίσετε να επιχειρήσετε να στείλετε? Κύριε Τσούνο, κύριε Κούτρα, ο νόμος για το άσυλο από τα τέσσερα στάδια που γίναν δύο, από τα τέσσερα στάδια, ψηφίστηκε στις 30 Οκτωβρίου του 2019. Πέρασαν 4 μήνες και 22.000 στη Μόρια γίνανε 27. Και δεν είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζει να αυταδιάζει. Συνεχίζει να κάνει χαρακτηρισμούς. Συνεχίζει να κάνει. Μία φράση, ελάτε κύριε Κυριανάκη. Πείτε τι. Λοιπόν, αυτά είναι τα δικά μας μέτρα. Τώρα, αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στα νησιά και πει «Εγώ είμαι υπέρ των ανοιχτών κέντρων», είμαι υπέρ των ανοιχτών συνόρων και είμαι υπέρ της πολιτικής που πειρασπιζόταν το προηγούμενο διάστημα, θα φύγει κακήν κακός. Αυτή είναι η αλήθεια. Διαφημίσεις. Και καλό να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Εδώ, τώρα διαφημίσεις.